κάτω τα ξερά σας απ' τις συντάξεις. Ο αγώνας του λαού το δρόμο θα σας πράξει. Πορεία διαμαρτυρίας κατά της ακρίβειας πραγματοποίησαν μέλη συνταξιοδοτικών οργανώσεων της Θεσσαλονίκης, τα οποία συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα Βενιζέλου. Αναφέρθηκαν στις ανατιμήσεις και την οσχροκέρδεια, ζήτησαν άμεσα μέτρα για τον έλεγχο της αγοράς και της ακρίβειας και γενναία αύξηση των συντάξεών τους. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι βρίσκονται εδώ σήμερα για να διαμηνήσουν στην κυβέρνηση ότι δεν αντέχουν τις περικοπές, δεν αντέχουν την ακρίβεια και ότι τέλος πάντων απαιτούν να έχουν τις συντάξεις για τις οποίες πληρώσανε για να μπορούν να διαβιώσουν αξιοπρεπώς. Η εσχροκέρδεια που αναπτύχθηκε αυτό το διάστημα με την ακρίβεια είναι άνευ ποταμών. Εντάξει, υπάρχει το πρόβλημα, αλλά πρέπει να ελεγχθεί η εσχροκέρδεια που εκμεταλλεύονται την κατάσταση ορισμένη και αυξάνουν τα κέρδη τους. Ήρθαμε εδώ για να σταματήσει ο πόλεμος. Είμαστε ενάντια στους πολέμους, γιατί οι πόλεμοι είναι τέτοιοι που σκοτώνουν τους λαούς. Δεν είναι κάτι που να είναι για τον λαό ο πόλεμος. Σκοτώνονται άμαχοι γιατί για τα συμφέροντα, ας πούμε, των λίγων, για αυτοί που εκμεταλλεύονται τις πηγές ενέργειας και τους δρόμους της ενέργειας. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο για τους πολέμους. Η συνεχής ανατιμή σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και στην ενέργεια, οι οποίες οφείλονται και στον πόλεμο στην Ουκρανία, τους έχουν οδηγήσει, όπως λένε, στην εξαθλίωση, καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους, όπως η αγορά τροφίμων και φαρμάκων. Το αίτημά μας για άμεση αύξηση της σύνταξης, άμεση και επαναφορά της στα προ της κρίσης επίπεδα, δεν είναι απλώς επίκαιρο, είναι μια ανάγκη αδύρυτη για να μπορέσει να επιβιώσουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι. Δεν συμφωνούμε καθόλου μαζί τους. Η ακρίβεια δεν ξεκίνησε με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ξεκίνησε πιο μπροστά. Η ακρίβεια μας έχει τσακίσει όλους. Συνταξιούχοι, ειδικά εμείς, είμαστε, τι να σας πω, σε τραγική κατάσταση. Οι συντάξεις μας είναι μικρές και δεν φτάνουν για τίποτα. Ο κ. Ρέβας ανέφερε ότι καθημερινά στα γραφεία του Σωματείου έρχονται άνθρωποι οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και ζητούν βοήθεια και στήριξη. Άρα λοιπόν έτοιμά μας είναι η άμεση αύξηση των συντάξεων, η κατάργηση του ΦΠΑ από τα είδη πλατιάς κατανάλωσης, η κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τα καύσιμα, γιατί δεν μπορεί οι συνταξιούχοι ή οποιοδήποτε άλλοι να καίνε χαρτί κουζίνας για να ζεσταθούν. Η πορεία των συνταξιούχων κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, όπου επιδόθηκε ψήφισμα διαμαρτυρίας.